Πολύ πολύ καλημέρα σας, Ζούγκλα Σπορ και σήμερα κοντά σας. Τετάρτη σήμερα 19 Φεβρουαρίου, είμαι ο Αντρέας Θανασούλης και μέχρι περίπου τις 12 η ώρα θα πάμε μαζί σε αθλητικούς ρυθμούς, θα δούμε τι έγινε ακριβώς εχθές στο Champions League που η Μπαρτσελώνα κατάφερε και πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Manchester City στο City of Manchester και έτσι πήρε ένα σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του Champions League. Αν δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Αυτή που την έχει εξασφαλίσει στην ουσία και είναι 90 λεπτά μακριά από την επόμενη φάση είναι η Paris Saint-Germain, η οποία πέρασε ασύμφωνα από την Γερμανία 0-4 επί της Leverkusen με τη σφραγίδα του Zlatan Ibrahimovic. Να πούμε ότι είμαστε σε μια εβδομάδα που τα αθλητικά γεγονότα δεν σταματάνε. Από το Σαββατοκύριακο ήρθε καπάκια η Δευτέρα με το παιχνίδι της Super League για την Κρήτη, της Κρήτης. Είχαμε χτες το Champions League, συνεχίζουμε και σήμερα με Champions League. Έχουμε αύριο Europa League με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Μπενφίκα και φυσικά το Derby Αιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το Top 16 της Ευρωλίγκας. Τελευταία αγωνιστική, να θυμίσουμε εκεί, για τον πρώτο γύρο του Top 16. Και την Παρασκευή επίσης έχουμε Ευρωλίγκα και συνεχίζουμε το Σαββατογύρο. Όπως καταλαβαίνετε, η δράση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς σήμερα θα δούμε τα πρώτα σελίδα του αθλητικού τύπου, θα δούμε το σαν σήμερα από τον ΟΠΑΠ, θα δούμε και τα γκολ στο Champions League που μπήκαν χτες. Θα συζητήσουμε λίγο και για το πέναλτι του Μέση, που κατά την άποψή μου δεν ήταν και τόσο πέναλτι, σωστή η κόκκινη του Ντεγκέλης, αλλά αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις προσταγές του πρωτοκόλλου και ξεκινάμε λοιπόν με το βίντεο του σαν σήμερα από τον ΟΠΑΠ. Ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης του Champions League φέρνει ισοπαλία χωρίς γκολ με την Chelsea στο Φάληρο. Σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων του Champions League, ο Παναθηναϊκός νικά 2-0 στην Πράγα της Σπάρτα. Στον κόσμο, τέταρτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχει πίκρα, δεν ξέρω, γιατί σε βλέπω πολύ στεναχωρημένο. Είμαι, δεν μπορώ να, δεν υπάρχουν λόγια. Γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Έλληνας κολυμβητής Σπύρος Γιαννιώτης. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει αγωνιστεί σε μεγάλο τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Στα 400 μέτρα ελεύθερο ήταν 7ος, ενώ το πρωί στον ημιτελικό είχε σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 3:48.77. Το 2011 ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας και ψηφίστηκε αθλητής της χρονιάς από τον ΨΑΤ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 ήταν τέταρτος στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας και λίγο αργότερα ξέσπασε στην κάμερα της ΕΡΤ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω την άσχημη τέταρτη θέση, αλλά όνειρο ζωής μου ήταν το βάθρο. Είμαι 32. Γεννιέται στο παραλίμνη ο Κύπριος σέντερφορ Μιχάλης Κωνσταντίνου.
Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό το 2001 ήταν η ακριβότερη που έκαναν οι πράσινοι. 11,3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα ανταλλάγματα σε έμψυχο δυναμικό. Η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό δημιούργησε ρήγμα στις σχέσεις με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που τον είχαν λατρέψει. Γεννιέται στον Κορυδαλό ο μπασκεμπολίστας Νίκος Οικονόμου. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ιωνικό Νίκαιας. Πήγε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κέρδισε 2 πρωταθλήματα. Στην εθνική ομάδα είχε 109 παρουσίες ενώ συμμετείχε στα Ευρωμπάσκετ του 1993, του 1995, του 1997, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και στο Μούντο Μπάσκετ του 1997. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ έγινε προπονητής στην Ολυμπιάδα Πατρών. Πεθαίνει ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού Γιώργος Καλαφάτης 73 χρόνων. Μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο και άλλους φίλους τους, αθλητές στον Πανελλήνιο ίδρυσαν τον Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Όμιλο που το 1924 μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκό. Μαζί με την αγάπη του προς το ποδόσφαιρο ήταν και έξοχος αθλητής στίβου με ειδικότητα τους δρόμους ταχύτητας και τα άλματα. Με τα χρώματα του Πανελλήνιου μάλιστα κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 1909 στον αγώνα του ενός σταδίου 192 μέτρων με χρόνο 23-8. Ιατρός του πολεμικού ναυτικού αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναβάρχου. Στο πρώτο νεκροταφείο που έχει ταφεί, στο μνήμα του υπάρχει ένα πράσινο τριφύλι για να τον δένει για πάντα με τον Παναθηναϊκό. Είχε γεννηθεί στις 17 Μαρτίου του 1890. Γεννιέται στο Λονδίνο ο Άγγλος σέντερφορ Τζαστίν Φασάνου, το αγαπημένο παιδί του Μπράιαν Κλαφ στην Νότιγχαμ. Από το 1988 έως το 1997 άλλαξε 18 ομάδες σε Αμερική, Αγγλία και Καναδά. Είναι ο πρώτος μαύρος ποδοσφαιριστής που η μεταγραφή του στήξε περισσότερο από 1 εκατομμύριο λίρες. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν γκέι όταν πια η καριέρα του είχε πάρει την κατιούσα. Το 1998 κατηγορήθηκε από ένα 17χρονο ότι τον κακοποίησε και στις 2 Μαΐου της ίδιας χρονιάς αυτοκτόνησε σε ηλικία 37 χρόνων. Στο σημείωμα που άφησε υποστήριξε ότι η συνέβρεση με τον νεαρό ήταν με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο. Γεννιέται στο Μπέλεμ του Πόρτο Αλέγκρε ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος Σόκρατες. Το πλήρες όνομά του ήταν Μπραζιλέιρο Σαμπάιο Ντε Σόουζα Βιέρα Ντε Ολιβέιρα. Ο πατέρας του συνήθισε να το φωνάζει απλά Σόκρατες. Πήρε μέρος σε 2 παγκόσμια κύπελα, αλλά δεν κατάφερε να αναδεχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Έπαιξε 60 φορές στην εθνική ομάδα από το 79 έως το 86 και σημείωσε 22 γκολ. Μεγάλος ηγέτης, διέθετε εκπληκτική άνεση στη μεταβίβαση, δεξιοτέχνης της μπάλας. Ήρεμος και συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι, παράλληλα με το ποδόσφαιρο σπούδασε ιατρική με ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα. Ήταν παντρεμένος και είχε 6 παιδιά. Παράλληλα, αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και περιοδικά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την οικονομία και την πολιτική. Έγραφε ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας με θέμα «Το παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας» το 2014. Πέθανε στις 4 Δεκεμβρίου του 2011. Εγκαινιάζεται το Old Trafford με τον αγώνα της Manchester με τη Liverpool με αποτέλεσμα 3-4.
ήρθε η ώρα λοιπόν να αφήσουμε το Σαν και να περάσουμε στο σήμερα και να πάμε να δούμε τα γκολ από το City Barcelona. Ένα παιχνίδι που αν κάποιος είχε τη δυνατότητα χτες να διαλέξει αν θα δει το City Barcelona ή το match Leverkusen με την Paris Saint-Germain, νομίζω ότι θα επέλεξε αυτό το match, ένα μέτρηση της Αγγλίας. Πολλοί περιμένανε πολλά γκολ, καθώς στον αγωνιστικό χώρο τέθηκαν αντιμέτωπες δύο από τις σπουδαιότερες ομάδες αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, και οι δύο ομάδες φοβήθηκαν η μία την άλλη. Ίσως η Μπαρτσελόνα έδειξε λίγο παραπάνω ότι είναι η πιο μεγάλη ομάδα, αυτή με την μεγαλύτερη φανέλα. Από την άλλη, η Σίτι ίσως να περιόρισε αμυντικά τους Καταλανούς μέχρι ένα σημείο. Ωστόσο, επιθετικά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην εστία του Βίκτορ Βαλντές. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν προηγήθηκε στο 54 με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λιονέλ Μέση. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, καθώς η παράβαση έγινε εκτός της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Σωστή ήταν η κόκκινη κάρτα στον Ντε Μικέλη, στον center back των πολιτών, ο οποίος αποβλήθηκε αυτή την ομάδα του με 10 παίχτες. Και κάπου εκεί ξεκίνησε και η κουβέντα αν ο Ντε Μικέλη όντως χωράει σε αυτή την ομάδα των πολλών αστέρων και των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχουν χτίσει οι Άραβες. Μετά το 0-1 ήταν αποτέλεσμα και φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να περιμένει τη City, να περιμένει να βρει κάποιους χώρους μπροστά για να καταφέρει να σκοράρει και το δεύτερο γκολ. Το πέτυχε αυτό και έτσι με το 0-2 απέκτησε πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τους 8 του Champions League. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το City Μπαρτσελόνα 0-2. Εσύ, ο Ντε Μικέλης τον ανατρέπει, είναι πέναλτι. Και νομίζω θα είναι και κόκκινη κάρτα στον Ντε Μικέλης. Λογικά, ναι, και αλλάζουν οι ισορροπίες στο παιχνίδι. Στο 53ο λεπτό. Ο Ντε Μικέλης φωνάζει στον βοηθό για δεν σήκωσε τη σημαία. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Ο Ντε Μικέλης κάνει το tackling για να βρει τον έχει βρει. Ακριβώς στην γραμμή τον έχει βρει. Εδώ τον βρίσκει. Την ώρα που ο Μέση ουσιαστικά πατάει, στο όριο είναι. Αν υπήρχε offside δεν το ξέρω, δεν μας έχουν δώσει αυτή την εικόνα. Πάντως ο Έριξον είδε τη φάση, σφύριξε αμέσως από την ώρα που σφύριξε αυτή την φάση. Πρέπει να αποβάλει και τον Ντε Μικέλης, το κάνει. Η Μπαρσελόνα έχει την ευκαιρία και να προηγηθεί και η Σίτ θα παίζει με 10 παίκτες. Μέση απέναντι στον Χαρτ. Το 54. Μέση, γκολ. City Barcelona 0-1. Παίξεις Barcelona, πανηγυρίζουν. Αυτό το γκολ τους δίνει αφενός, όπως πάντα τα εκτός έδρας γκολ, ένα μεγάλο προβάδισμα. Και επίσης θα παίξουν απέναντι σε 10 παίκτες. Από την άλλη πλευρά η City πρέπει να ρισκάρει, πρέπει να βγει πιο μπροστά. Μέση πολύ ψύχρεμα, ποντάροντας το θα κινηθεί ο Χαρτ, θα πέσει δεξιά ή αριστερά, στέλνει την μπάλα ακριβώς στο κέντρο. Τι θα κάνει η Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή, αυτοί οι δύο φύγουν, είναι μια άλλη ιστορία. Νεϊμάρ, Άλβες, απέναντι από τον Χαρτ, 0-2, game over, έχω την εντύπωση, για το κομμάτι πρόκριση, στο 90. Ο Άλβες είχε τρυπήσει και νωρίτερα την άμυνα της City, τότε το σούτ του έφυγε έξω από το δοκάρι του Χαρτ. Εδώ πάει στα δίχτυα, 0-2, εικόνα του Λέσκοτ και εδώ του Χαρτ, νομίζω είναι εύγλωτη. Για να ξαναδούμε τη φάση. Η Μπαρσελόνα γύρισε την μπάλα σαν τον ταυρομάχο που ξέρει πλέον ότι ο Ταύρος ψυχοραγεί. Και το τελικό χτύπημα έρχεται από τον Άλβες. Κοιτάξτε πόσο ωραίο ο Νεϊμάρ. Το πλασέ κάτω από τα πόδια του Τζο Χαρτ. Manchester City, Barcelona 0-2. Αυτά λοιπόν έγιναν χτες στο Manchester και πρέπει να σταθούμε και στη δήλωση του Ντάνι Άλβες, ο οποίος έτσι απάντησε μέσω πλην σαφώς στην πρώτη δήλωση που είχε κάνει
ο προπονητής της City ότι φέτος υπάρχει μόνο μία ομάδα στο Manchester και αυτή είναι η City. Ο Ντάνιελ με τη σειρά του τόνισε ότι πριν 5 χρόνια δεν ήξερε καν ότι το Manchester είχε δεύτερη ομάδα, λιδωρώντας έτσι την ομάδα της Manchester City. Εννοώντας φυσικά ότι μόνο η United είναι η μεγάλη ομάδα του Manchester. Πολλοί θα συμφωνήσετε με αυτό, πολλοί θα διαφωνήσετε. Γι' αυτό άλλωστε είναι ωραίο και το ποδόσφαιρο, γιατί ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του πάνω στο αγωνιστικό και όχι μόνο κομμάτι. Λοιπόν, δεν είχαμε μόνο εκεί παιχνίδι για το Champions League τη χθεσινή βραδιά. Μάτς έγινε και στην Γερμανία, όπου η Leverkusen του Σάμι Χίπια, προπονητής να που θυμίσουμε, ο Σάμι Χίπια της Leverkusen, δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στην Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν νωρίς με ένα γκολ του Ματουιντί. Από εκεί και πέρα, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έβαλε την υπογραφή του με 2 γκολ, μάλιστα το ένα εξαιρετικό, θα το δείτε τώρα στο επόμενο βίντεο. Έμειναν και με 10 οι Γερμανοί, έβαλε ακόμα ένα γκολ η ομάδα των Παριζιάνων, η Paris Saint-Germain, και έτσι με το 0-4 από τον πρώτο αγώνα θα περιμένει μόνο τον επαναληπτικό, τα 90 λεπτά δηλαδή που απομένουν, για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Θυμίζουμε ότι η Παρί ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων Champions League. Για να δούμε και αυτήν την αναμέτρηση. Μπιχόζε Γκουαρδάντου Αλκάντε με Φαράνθια Εσπάνι. Φιταρίκο Ανιακόνο Αλάουαλ Αλαλτζάμα Νέσρα. Μάρα τελκόρ. Λεκέν Τάρτζα Μαντζαντέ. Τρες Ματουιντέ. Ιμπραήμοβιτς. Λούκας Ματουιντέ. Γκολ. Γκολ, 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 γκολ. Μόνθουλ Πιντάια. Μόνθουλ Πιντάια. Αζμαλ Χικάια. Αλφίρκα Παρισία. كاتبنا ريا بالنجوم السويدية والفرنسية بلاس 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 ماتويدي المتعدي شوف الكرة ماتويدي في البداية وماتويدي باش يكون في النهاية والفرنسيون يملكون أجمل حكاية وأعلى رواية في الأراضي الألمانية الفرنسيون يعذبون الألمان منذ البداية يوريهم العذاب في كل الألوان هذه هي اليسارية الفرنسية في الشباك الألمانية لبيرت لينو وكرة رائعة كرة ممتازة وماكسي وانزا غريبة والحكم ماذا يقول فيكتور كاسان يعطي ضربة جزاء فيكتور كاسان يقرر ضربة جزاء هذه الكرة وشوف الصورة سبايتش يتدخل أمام سلاتان وفيكتور كاسان يعطي ضربة جزاء أمام السلطان بعد خطوات الآن ويمشي سلاتان جول الفرقة الباريسية بنجمتها السويدية السلطان سلطان مهما تغير المكان ومهما كان الزمان هذا هو الرسام زلاتان يعاني يعاني الفريق الألماني هدف ثاني للرسام في هذا المكان هدفان من أجمل ما يكون باريس سان جيرمان بكل الفنون في هذه اللحظات في هذه الأوقات الألمان يعيشون أكبر عذاب بالألوان بأقدام فرنسية باريسية نارية وعالمية يوكاس زلاتان لوكاس زلاتان ماكسويل على اليسار كرة خطيرة ماكسويل يوسع وبلاس ماتودي اوه التصوير جول 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 فعل السلطان فعل السلطان زلاتان ابراهيموفيتش يحكم هذا الزمان كرة من كوكب آخر كرة عالمية يسارية سويدية يا سادة هدف زلاتان كالعادة شوف السرعة الشباك الألمانية تعاني قوة التصويب السويدية نار 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 يا حبيبي نار قوة وترسانة مدمرة متعدية الألمان يفتقدوا الأمان الألمان ضاعوا في هذا الزمان بحكم السلطان هو السويد زلاتان شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري إبراهيموفيتش ما كيف حد هو بأقدام من ذهب
Ήμπρα. Ω! Κουρενόια! Γκολ! Γκολ! Γιόν Καμπάι! Γιόν Καμπάι! 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 Ρόια! Μοντάζα Ζόταν! Κόρε Λαουλαμπία! Φεσχυμπέκ Λαρμανία! Ο Μεντζαντέτ έδιε τερσάνα! Αλμουδάμπηρα έδιε τερσάνα! التي لا تتكلم الآن إلا بالأهداف. شوف الكرة باتجاه ليوان كاباي، ما يرحمش الدفاع الألماني، وللمرة الرابعة يعاني. وهذه هي الفرقة الفرنسية، ترسانة مدمرة متعدية. الألمان الألمان يعيشون للمرة الرابعة أصعب وأكثر عذاب الألوان. الباير لم يكن كاسر باريس سان جيرمان ما يرحمش 0-4 λοιπόν, εύκολο πέρασμα της Paris Saint-Germain από την Γερμανία. Σήμερα το Champions League συνεχίζεται με ακόμα δύο αναμετρήσεις. Στο Λονδίνο η Arsenal κοντράρεται με την Bayern του Pep Guardiola και την ίδια ώρα στο Μιλάνο η Milan αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Νομίζω είναι δύο αναμετρήσεις που με πρώτη ματιά οι φιλοξενούμενοι έχουν τον πρώτο λόγο. Ωστόσο, για το παιχνίδι του Μιλάνου, αίσθησή μου είναι ότι η Μίλαν θα καταφέρει να περιορίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης και να πάρει μία νίκη με ένα σκορ 1-0, έτσι που θα αφήνει πολλά ανοιχτά περιθώρια για τον αγώνα ρεβάνς, τον επαναληπτικό της Μαδρίτης. Να πούμε ότι ο άσος της Μίλαν είναι στο 3 στο κουπόνι του ΟΠΑΠ, στο 2.15 το διπλό της Ατλέτικο Μαδρίτης και στο 3.20 το Χ και 8.5 δίνει το ακριβές σκορ στο 1-0. Νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Από την άλλη, Arsenal και Bayern ξεκάθαρο φαβορεί εδώ. Οι Βαβαροί, οι οποίοι κατά πολλούς είναι και η ομάδα που έχει τη δυνατότητα φέτος να κάνει το back-to-back σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις Champions League στην Ευρώπη, στο ποδόσφαιρο φυσικά, να γίνει η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει αυτό. Νομίζω και ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του καταλανού προπονητή της, του Γκουαρδιόλα, ο οποίος για την ώρα στην Bundesliga στη Γερμανία έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση της Bundesliga, αν δεν έχει ήδη τελειώσει το πρωτάθλημα εκεί πέρα. Η Bayern είναι πάρα πολύ μπροστά, οπότε έχει όλη τη δυνατότητα και όλη την ευχαίρεια να ρίξει το βάρος της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και να υπερασπίσει τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι, θυμίζουμε, στον τελικό τη νίκη επί της Dortmund. 3.90 ο άσος της Arsenal, στο 3.75 είναι το Χ για την ισοπαλία και στο 1.70 νομίζω λίγο το διπλό για μια τόσο σπουδαία αναμέτρηση. Ωστόσο, είπαμε ότι οι Βαβαροί έχουν τον πρώτο λόγο. Στοιχηματικά, το Χ στο 3.75 νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση εδώ, με ένα Χ με γκολ εκεί στο 1-1, στο 2-2, εκτός αν γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε και χτες στο Μάντσεστερ και τελικά η Μπάγερν ντυθεί η Μπαρτσελώνα σήμερα και πάρει αυτή τη νίκη και καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση. Να σημειώσουμε στοιχηματικά ότι χτες δεν είχαμε σε κανένα από τα δύο μάτς το σημείο του γκολ-γκολ, κάτι που νομίζω ότι θα έχουμε σήμερα, ειδικά σε αυτό το μάτς της Arsenal με την Bayern. Αυτά και από το κουπόνι του στοιχήματος. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να διαβάζετε καθημερινά μέσα από το zoungla.gr στην κατηγορία Sport και στην υποκατηγορία Bet. Θα βρείτε ένα μπανεράκι δεξιά στη σελίδα τις προβλέψεις που γίνονται εκεί για το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα και να σας ευχηθούμε και από εκεί καλή επιτυχία. Εμείς πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος σήμερα τα όσα συνέβησαν χτες και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Goal, όπου έχει σε πρώτο χτύπημα την ΑΕΚ και γράφει ένας ηγέτης σε κάθε γραμμή, οι τρεις κινήσεις της ΑΕΚ προκειμένου να θωρακίσει τον άξονα της με τους παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά, η προοπτική επιστροφή του Κατσουράνη, η εναλλακτική λύση του Μάκου, το τηλεφώνημα που εκκρεμεί με τον Μόρα, ο Πόθος Τζιμπούρ και ο Λεωνάρντο που θέλει να γυρίσει προβάδισμα για Κοντοέ ως δεξιμπακ και το ενδιαφέρον για Τσαμπούρη. Την ομοθετική ρύθμιση περιμένουν στην ΑΕΚ και κινούν τις διαδικασίες για να είναι όλα έτοιμα για την οικοδομική άδεια.
να παραμείνουν σοβαροί μέχρι το τέλος, ζήτησε ο Δέλλας από τους παίχτες. Με τα μάτια των Άγγλων, καθημερινές αναφορές στο Μάντσεστερ για τον Ολυμπιακό και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η United στο Φάληρο, ο παλέμαχος Άσος Dwight York δήλωσε: «Ένας Θεός ξέρει τι θα συμβεί», με αφορμή την κακή παρουσία των Άγγλων, και ο Ρίτσι αποθεώνει τον Πέρες αλλά και τον Λαϊτάν. Μπήκε ο Χολέμπας και ανεβάζει στροφές μέσω Κρήτης για τη Μάντσεστερ, και η Τζένοα από κοντά για ο Λαϊτάν. Από εκεί πέρα για τον Παναθηναϊκό, η Ατζέντα και η Ταμπακέρα, γράφει η εφημερίδα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι η συνάντηση Αλαφούζου Γιαννακόπουλου μετά τη νέα χθεσινή επαφή των συνεργατών τους. Η φωτιά που άναψε την περασμένη εβδομάδα η δίκη φαίνεται πλέον πως σβήνει σιγά σιγά, ωστόσο το ζητούμενο στη συνάντηση είναι η ΠΑΕ, το μπάσιμο μέσω της πρότασης βοήθειας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει για πρώτη φορά τα χαρτιά του. Το ύψος του ποσού που επιθυμεί να ρίξει και ο τρόπος που θέλει να μπει, η στάση που θα κρατήσει Αλαφούζος, όλο το ρεπορτάζ στις σελίδες 6 και 7. Πάω και υπερπάντων αγώνας, διοίκηση, Στέφενς και οπαδοί ετοιμάζονται για τη μάχη με την Μπενφίκα. Χατρίκ, τα ρεκόρ και ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Βόλου είναι φαινόμενο, τον γκολ αναλύει το Μάριο Γκούρμα που οδηγεί το Βόλο στη Super League, και φυσικά το ένθετο Daily Bet. Πάμε στην Live Sport που είναι η επόμενη εφημερίδα. Τώρα ή ποτέ, μια γροθιά τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού ζουν και αναπνέουν για τη μάχη του αιώνα με την Manchester. Τρελαμένοι για να γράψουν ιστορία οι Πέρες, Βαλντές και Μαρκάνο, είναι οι τρεις παίχτες που μπήκαν στη λίστα του Ολυμπιακού αντικαθιστώντας Μήτρο, Γλουβάης και Μετζανή. Σκάουτινγκ, αρέσει πολύ ο Ιμπραήμ, καλή εικόνα για Μπαντιμπαγκά στο Ίκοβιτς. Ανάλυση, οι τρεις δρόμοι για το τέρμα του Ντεχέα, ο Τσόρι, τα άκρα και οι στημένες φάσεις. Φτιάχνουν κλίμα οι παλιοσυρές, πώς εντοπάρουν τους συμπαίχτες τους οι Αβραάμ, Φουστέρ και Μανιάτης για να φτάσουν στη μυθική πρόκριση. Ο Λαϊτάν σαν Μυραλάς, το σχέδιο για να σκοράρει. ΠΑΟΚ Ρελάνς, πώς σκοπεύει ο Στέφενς να ξεπεράσει την κρίση και την εσωτερική αμφισβήτηση μέσω της Μπενφίκα. Επαναφέρει Κατσούρ, Τζαβέλα, Στοχ. ΑΕΚ Κοντοές, κερδίζει κι άλλο έδαφος ο αμυντικός του Αστέρα έναντι τον Γκάλο και Κούρντι. Λίγα τα 3.000 εισιτήρια για το Σάββατο, όλο το καυτό παρασκήνιο και της Β' Εθνικής. Υποψίες του Κούγια και το Μπουζουκομάγαζο είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Κούγια στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Και τώρα ο Ολυμπιακός για τον Όφη, πίστη στον Όφη για το σπάσιμο του ερυθρόλευκου αίτητου. Άρης κρατά ανοιχτή την πόρτα ο Τσιόλης που πάει Χανιά. Champions League έκαναν παρέλαση Μπάρτσα και Παρί, είδαμε και τα βίντεο από αυτή την αναμέτρηση. Οι δρόμοι της φωτιάς, αναβολή στην ανακοχή. Σήμερα ή αύριο το ραντεβού Αλαφούζου Γιαννακόπουλου, πράσινος και ο Τούντορ, υπογράφει σήμερα για 1,5 χρόνο ο τέταρτος Κροάτης. Είναι ο νεαρός Κροάτης που θα ενταχθεί στις ακαδημίες των πράσινων. Στο Φάληρο την επόμενη Κυριακή ο Νίκο Κόβατς. Και θέμα οι τέσσερις κατευθύνσεις του ΠΑΟ 14-15 ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης αδειοδότηση και την ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα συμμετάσχει. Αυτά και από το Live Sport, Sport Day. Πρώτο θέμα, η μάχη αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι αύριο. Η μάχη άρχισε, Στεφάν Λάσμε και Μπράιαν Ντάνστον κάνουν το τζάμπολ του αυριανού ντέρμπι στην Sport Day. Ο Γκαμπονέζος σέντερ του Εξάστερου μιλά για τα ξεχωριστά αιώνια ντέρμπι και την άμυνα που πρέπει με κεφαλαία η γράφη εφημερίδα να οδηγήσει τους πράσινους σε μια ακόμα εντός έδρας νίκη. Ειδική αναφορά του ηλεκτρολόγου στον ρόλο του Γκίς. Το Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού ξεχνά τα προηγούμενα μάτς στο ΆΚΑ και δηλώνει σίγουρος ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης μπορούν να νικήσουν παντού. Ο ρόλος των νέων παικτών και τα τρίκ που ετοιμάζει ο Μπαρτζόκας πρέπει για τον Παναθηναϊκό και μπορούν για τον Ολυμπιακό, είναι τα δύο χτυπήματα της εφημερίδας. Μπήκε σε full πρόγραμμα ο Γκίστ, άπαντες παρόντες στον Ολυμπιακό. Respect, Αντώνης Φώτσης και Γιώργος Πρίντεζης, διαφημίζει το ελληνικό μπάσκετ και το αυριανό ντέρμπι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ΑΕΚ ψήνει κόλπο σε ανοιχτή γραμμή με τον Γενικό Διευθυντή της Λεβερκούσεν, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο ομάδες. Απειλή, τι δήλωσε ο παλιός Fortis United Άντι Ρίτσι για ο Λαϊτάν Πέρες. Πέρες και Βαλντές κλήθηκαν στην Εθνική Παραγουάης και αν πάνε στην Κώστα Ρίκα όπως και ο Κάμπελ, υπάρχει κίνδυνος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ποια αρπαγή
ανάλυση, απόλυση ήταν του πρώην εμπορικού διευθυντή. Είναι ο πρώην διευθυντής του Ολυμπιακού που αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους και λίγο αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με την, με την ΑΕΚ. Ακόμα δεν έχει γίνει ΠΑΕ. Να περάσει ο επόμενος. Από τώρα στους 8 η Μπαρτσελώνα, εύκολα 2-0 τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Καθάρισε και η Παρίς Σεν-Ζερμέν με Σούπερ Ιμπραήμοβιτς. Συνέτριψε 4-0 τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία. Επέστρεψε η εντυπωσιακή βελτίωση Σίντελφερτ στα τελευταία μάτς. Κάτι που και που οφείλεται μάλλον οι συζητήσεις με Αναστασίου και Νταμπίζα και ο κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ. Πάω κριθμιστή στις σκέψεις του Στέφενς ενώπιση του Μπενφίκα και πόσο επηρεάζει το αγωνιστικό του πλάνο ο Βούκιτς. Χωρίς Γκαράι, Γκαϊτάν και Καρντόζο, οι Πορτογάλοι στην Τούμπα. Αυτά και από, από την εφημερίδα Sport Day. Ας συνεχίσουμε με τον Γαύρο. Δεν πέρασε κανείς, λέει η εφημερίδα. Αίτητος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι με τους Άγγλους στο Champions League. 6 μέρες πριν το μεγάλο μάτς παρουσιάζουμε όλα τα δεδομένα. Παίζει ο Χολέμπας, φόβη για Βαλντές. Πράσινο και για τον Γερμανό μετά τον Φουστέρ, αλλά ο Παραγουανός ένιωσε νέες ενοχλήσεις όταν έκανε έξτρα προπόνηση για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Εν όψη United, ο Μίτσελ κάνει εκτεταμένο rotation με όφη. Είπε ο Ολυμπιακός, κατακεραυνώνει μόνο τα σκουπίδια μας. Μήνυμα στους παραμυθάδες από τους Ερυθρόλευκους. Η απάντηση των Πυριωτών στον Δημήτρη Μελισανίδη, για τον οποίο τόνιζαν κολλημένο στη λογική του Σαλταδόρου και του Σαλτιμπάγκου. Είναι η κόντρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έχει αρχίσει το τελευταίο καιρό να γίνεται ολοένα και πιο συχνή. Τον θέλει στο 100%. Ο Ντομίνγκες δεν προπονήθηκε χτες για να γεμίσει μπαταρίες εν όψη Μάντσεστερ. Απαραίτητη θεωρεί την παρουσία του στην 11η ο Μίτσελ. Θρύλος φιλάνθρωπος, Καρεμπέ Γεωργάτος, Καραπαπάς, το Κάκης αύριο στην Κεφαλονιά. Υπόκληση World Soccer, αφιέρωμα στο Γεώργιος Καρεσκάκης από το γνωστό περιοδικό ποδοσφαίρου. Αμόκ για τον πελάτη, από αύριο τα εισιτήρια του Ντέρμπι στα εκδοτήρια. Τεράστια ζήτηση από τους Γαύρους. Κίνδυνος για τρεις, Βαλντές, Πέρες και Κάμπελης ίσως χάσουν το μάτς με τον ΠΑΟΚ αφού κλήθηκαν στο φιλικό Κώστα Ρίκα Παραγουάη που θα διεξαχθεί στις 5 Μαρτίου. Με τις ώρες χθες στην ΠΑΕ ο Μαρινάκης και με φωτογραφία τον Πρίντεζη, δουλειά, πίστη και αισιοδοξία. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού υπάρχει μεγάλη θέληση για την νίκη στο ΆΚΑ, γεμάτο το πλωστάσιο του Μπαρτζόκα, Πρίντεζης, αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε. Η Γάτα, 7 χρυσές προτάσεις είναι ο τίτλος της εφημερίδας, πάντα πρώτο χτύπημα είναι το κουπόνι του στοιχήματος. Από εκεί και πέρα στην ειδησιογραφία μαδούν τη Μαργαρίτα η οπαδή του ΠΑΟ, θα μπει στην ΠΑΕ ή δεν θα μπει, τι εκτιμούν για την είσοδο του Γιαννακόπουλου στο ποδόσφαιρο. Γιατί φοβούνται στον ΠΑΟΚ με Πλατινή οπαδούς, οι περίεργες ισορροπίες στην Τούμπα. Να πούμε ότι ο Μισελ Πλατινή θα βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με την Μπενφίκα μαζί με έναν Τούρκο επίσης από την UEFA. Και έτσι ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση και τόνισε ότι το παιχνίδι είναι high level σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο τιμωρίας στο δικεφάλου και ζήτησε από τους οπαδούς να έχουν κόσμια συμπεριφορά. Η Μάντσεστερ βλέπει Μανολά και ο Ολυμπιακός βλέπει Άντερσον, το μεγάλο κόλπο με τον Βραζιλιάνο επιτελικό μέσο. Η συμμορία των 8 Ερυθρόλευκων που τρέμει ομόγιες. Το μήνυμα που έστειλε η ΑΕΚ, Λεωνάρντο, μόνο αν μείνει ελεύθερος. Οι κινήσεις που σκοπεύει να κάνει ο Βραζιλιάνος. Η πενιντάρα που τον έστειλε στην Κίνα, το παρασκήνιο της μεταγραφής του Ιγκλέσιας, στη Τζανγκ Τούγκ, νομίζω λέγεται η ομάδα, Τζανγκ Τούγκ, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Ιγκλέσιας θα αποχωρήσει από τον Ατρόμητο, όπως όλα δείχνουν. Η επίσκεψη στα περιβόλια στην Πρίζα ο Σούλης, λόγω του Τσιόλη. Τι ανησυχεί τον προπονητή του Άρη εν όψη Λατανιά. Συνεχίζουμε με την Πράσινη. Οπλίζουν για Πειραιά, άμυνα μπετών, επίθεση ρολόι. Μόλις 5 γκολ παθητικό στο β' γύρο, 28 assist φέτος έναντι μόλις 14 σε ολόκληρο το περσινό πρωτάθλημα, είναι τα ρεκόρ του Παναθηναϊκού. Το δίδυμο Μπέρκ Πέτριτς ζεσταίνει ο Αναστασίου Μεργοτέλη για να πετάνε φωτιές την άλλη Κυριακή με ΟΣΠ. Οι ιδέες δεν πεθαίνουν σαν σήμερα, 50 χρόνια πριν ο Γιώργος Καλαφάτης έπαιρνε το δρόμο για τον Παράδεισο, ένα θέμα που είδαμε και στο βίντεο με το σαν σήμερα του ΟΠΑΠ. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ο πρασινοφρουρός καταγγέλει
και απαιτεί από τα κανάλια που προγραμματίζουν παράλληλα αγώνες του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να σεβαστούν επιτέλους τον κόσμο του Τριφυλιού. Δεν κρατιέται ο Γκίς, τα ανεβάζει συνεχώς στροφές και φουλάρι για το αυριανό ντέρμπι στο καυτό ΟΑΚΑ. Μετράει τις ώρες, ο Ράιτ παίζει απόψε το τελευταίο του αγώνα με την Μπάμπερκ και πετάει για Αθήνα. Είναι ο πρώην παίχτης του Αγόρε Θύμνου, ο οποίος θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στα γκάρντ. Διαβάστε στα καθαρά και εξάστερα για την εθνική προβοκάτσια, την τηλεοπτική ασέβεια στον Παναθηναϊκό και τη σύλληψη των εγκάθετων αύριο βράδυ στο ΟΑΚΑ. Βόλοι Ανδρών, Καλαμάτα, μέσω Κηφισιάς, πλώρη για Final Four κυπέλου απόψε. 7.30 ώρα στο Ζιρίνιο παίζει ο Παναθηναϊκός. Champions League την έστειλε για ασπιρίνες. Πάρτι της Παρίς στο Leverkusen 4-0. Διπλό της Μπαρτσελώνα 2-0 με τη Manchester City. Απόψε Μίλαν Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal Bayern Μονάχου. Πρωταθλητής η επόμενη εφημερίδα μας. Αποκάλυψη, βρήκαμε το νέο Ιμπαγάσα. Ο πρωταθλητής συνάντησε τον Κάνιο και τον κλόνο του. Ωραίο θέμα αυτό από την εφημερίδα. Σάμαρης φόρτωσε μπαταρίες και γυρίζει. Επιστρέφει ξεκούραστο Σάμαρης στη διάθεση του Μίτσελ. Απάντηση του θρύλου στο επικοινωνιακό τρίκ της ΑΕΚ. Μπορούν να αρπάξουν μόνο τα σκουπίδια μας. Σκληροί χαρακτηρισμοί κατά Μελισανίδη για το θέμα του εμπορικού διευθυντή. Η επιταγή της αγάπης ταξιδεύει για την Κεφαλονιά. Μπάσκετ, τώρα έχουν καθαρό μυαλό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για πρώτη φορά στο ΑΚΑ με ψυχολογικό πλεονέκτημα. Αφιέρωμα, τα ευρωπαϊκά ντέρμπι γράφονται με κόκκινο χρώμα. Ανάλυση, μικρή ομάδα το 2014, η Manchester της Ευρώπης έχει 5 ήττες και 2 αποκλεισμούς. Τι έχει εντοπίσει στην Ευρωπαία United, άλλους μπέμπιδες περιμένει ο Μίτσελ. Με στυλ αλλά Μουρίνιο παίζει ο Μόγιες στο Champions League. Λάβετε θέση από αύριο στα Γκισέ τα εισιτήρια για τον πελάτη. Μίχος, μπάζει άμυνα των Άγγλων, κλειδί του αγώνα η εξουδετερώση Φαν Πέρση και Ρούνεϊ. Συνεχίζουμε με το φως, η απειλή που λέγεται Πέρες. Η σούπερ εμφάνιση του Παραγουανού κόντρα στον Πλατανιά που μεταδόθηκε live στο επίσημο κανάλι της United τον έχει καταστήσει ως ένα από τους πιο υπολογίσιμους αντιπάλους για την ομάδα του Μόγιες σύμφωνα με τον αγγλικό τύπο. Έχει προβλήματα με ομάδες που θεωρεί κατώτερές της. Αυτό ισχυρίστηκε για την πρωταθλήτρια Αγγλίας σε χθεσινό του άρθρο ο Ρομπ Μπλάνσετ, ένας από τους πιο έγκυρους αρθρογράφους με εξειδίκευση στα θέματα της Manchester United. Κλειστά αυτά αυτιά και μάτια, οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν μείνει μακριά από προβλέψεις και αναλύσεις για τον αυριανό αγώνα στο ΑΚΑ. Χάνουν όλες τις φορές που πάνε ως φαβορί ή όταν κουβαλάνε περισσότερες πιθανότητες. Συνεπώς θα διαφορούν για το τι λέγεται πριν από το 40 λεπτό. Και έτοιμος ο Χωσέ Χολέμπας. Ώρα των σπορ είναι η τελευταία μας εφημερίδα. Σκουπίδια χωρίς υπογραφή. Λίβελη, Ήβρης και άκρος μηνύσιμοι χαρακτηρισμοί σε βάρος της ΑΕΚ και του Μελισανίδη έκαναν ξαφνικά την εμφάνισή τους σε ηλεκτρονικά μέσα χτες το απόγευμα. Όσοι τα δημοσιεύουμε τίτλο «Μόνο τα σκουπίδια μας», ο Μελισανίδης αποδίδουν την προέλευσή τους ως εξής. Gazeta.gr στον Ολυμπιακό σχολίαζαν. Sport FM.gr δεν άφησαν να σχολιάσουν στην ΠΑΕ Ολυμπιακό. Centergoal.gr σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός24.gr αυτό που σχολίασαν από την ΠΑΕ Ολυμπιακό είναι ότι. Gavos.gr στην Ελευθερία και ΠΑΕ δεν άφησαν να σχολιάσουν τα όσα έχουν γραφτεί και υποθεί και ανέφεραν σχετικά. Ποινική δίωξη σε Σαρή για παραβίαση εισαγγελικής εντολής στον περσινό τελικό του κυπέλλου ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης ασκήθηκε από την εισαγγελία Αθηνών σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Sky. Άλλο θέμα, ευχαριστώ τον Ντίσκο από τη Βασίλισσα επειδή βοήθησε για τον τελικό ανόδου του Σαββάτου στην Ζωφριά. Διαβάστε σήμερα στον πληροφοριοδότη ο Ξενίδης η συνειδιοκτησία και η 500 ρήτρα του Κινέζου Ιγκλέσιας. Το ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ και για την απάντηση Σάντος στην ΕΠΟ. Γέφυρες επιστροφές ρίχνει ο ελεύθερος Μπλάζιτς. Πλατέλας και Καρέλης μελαγχολούν την Ξάνθη. Για την επανάληψη του Θριάμβου, σήμερα 6.30 οι άνδρες με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης αποφασισμένοι για την νίκη πρόκριση στο Final Four του κυπέλου η ομάδα του Φλάουνα. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο με τον Γιώργο Γεωργιάδη, ένα βίντεο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει και την Μπενφίκα, μάλλον και σαν ποδοσφαιριστής την Μπενφίκα, θα το κάνει και τώρα ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ FC και πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε για αυτή την αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά. Δύο μέρες πριν το μάτς με την Μπενφίκα και μια δύσκολη περίοδος για την ομάδα. Εσύ και με την εμπειρία σου ως ποδοσφαιριστής, πιστεύεις ότι έχει καμία σχέση το τι έγινε στο πρωτάθλημα πριν μερικές μέρες για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτό το μάτς? Νομίζω πως όχι, αν και όντως έχουμε μια δύσκολη περίοδο. Ειδικά μετά τις γιορτές έχουμε αρκετά παιχνίδια που δεν κερδίσαμε, αρκετά μάτς που χάσαμε, αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεχάσουμε είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά του πρωταθλήματος και να συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω πως θα το κάνουμε. Η Τούμπα είναι από τα πλεονεκτήματα προφανώς που μπορεί να έχει μια ομάδα σε ένα διπλό αγώνα και οι εμφανίσεις της ομάδας στην Τούμπα παραμένουν πιστικές, εκτός έδρας είναι το πρόβλημα. Μπορεί από την Πέμπτη να έχουμε ένα καθοριστικό σκορ είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη για την πρόκριση ή θα παιχτεί και στα δύο, περιμένεις? Νομίζω έχουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Σίγουρα το αβαντάζ για μας είναι η έδρα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα θα έλεγα να κερδίσουμε πολύ δυνατές ομάδες στην έδρα μας. Πιστεύω και ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα νομίζω θα κριθεί στο δεύτερο παιχνίδι η πρόκριση. Δεν είχες την ευκαιρία τελικά να δεις την Μπενφίκα. Πήγες στο μάτς που ακυρώθηκε, αλλά την είδες φαντάζομαι πολλές φορές μέσω βίντεο. Τι εικόνα έχεις για εκείνη? Είναι μια αρκετά δυνατή ομάδα, πολύ οργανωμένη. Παίζει πολύ καλά τις αντιπιθέσεις. Είναι σε πολύ καλύτερη περίοδο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν στην αρχή της χρονιάς. Αν και έχασε ένα πολύ σημαντικό παίχτη όπως ο Μάτιτς, πρόσχεται από ένα σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων. Είναι αίτητη αρκετά παιχνίδια, δύσκολα δέχεται γκολ, αλλά ίσως ήρθε η ώρα να κάνει ένα άσχημο παιχνίδι. Ας μην την επιτρέψουμε εμείς να κάνει το γνωστό της παιχνίδι που είναι πολύ όμορφο και πολύ επιθετικό. Φαντάζομαι δεν μπορείς να τα πεις δημοσίως και καλό θα είναι να μην τα πεις δημοσίως, αλλά μειονεκτήματα έχει τέτοια πάνω στα οποία μπορείτε να χτίσετε μια στρατηγική για να έρθει νίκη? Όλες οι ομάδες έχουν μειονεκτήματα. Όταν είσαι πολύ καλός στην επίθεση και βγάζεις πάρα πολλούς παίκτες, αυτό αυτόματα δημιουργεί και κενά στην άμυνα. Εκεί θα πρέπει να είσαι εσύ σωστός, καλός, να κρατήσεις καλά την μπάλα και να βγεις σωστά στην αντεπίθεση. Ακόμα και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα που το κάνουν αρκετά καλά και εκεί μπορούμε να βρούμε χώρους, αν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Ο λόγος που ζήτησα από σένα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι και με άλλη ιδιότητα έχεις αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Ήσουν ποδοσφαιριστής τότε στο 1-2 και μάλιστα μοιραίος, μάλλον. Ναι, δεν ήταν από τα καλύτερα μου βράδια. Εδώ αποβλήθηκα στο δεύτερο μίχρονο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανα. Αλλά το παιχνίδι εδώ εξελίχθηκε άσχημα για μας, αλλά στην έδρα τους, αν και το είδα από τη Θεσσαλονίκη, από την τηλεόραση, καταφέραμε αρκετά καλά πράγματα, φτάσαμε το παιχνίδι στα πέναλτι και αποκλειστήκαμε. Νομίζω ήταν άλλος ένας αποκλεισμός ευρωπαϊκός του ΠΑΟΚ στα πέναλτι. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Γεωργιάδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα τα όσα έγιναν χτες στο NBA. Έχουμε ετοιμάσει για σας το βίντεο από τον αγώνα των Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντιτοκούμπο, οι οποίοι τελικά έφτασαν στη νίκη επί τον Orlando Magic. Ο Έλληνας forward κατάφερε να παίξει 27 λεπτά στη νίκη 104-100 της ομάδας του. Είχε 8 πόντους συνολικά με 3 στις 6 βολές, 1 στα 2 δίποντα, ένα εύστοχο τρίποντο σε μία προσπάθεια, 8 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και μία τάπα. Η τάπη στα κοψίματα δηλαδή είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει να κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Καλή παρουσία είχε και ο Νικ Καλάθης, ο οποίος κατάφερε να παίξει 19 λεπτά και να σκοράρει 11 πόντους με 2-2 βολές, 3-6 δίποντα, 1-1 τρίποντο, από εκεί πέρα είχε 3 rebound, 5 assist, ένα κλέψιμο. Ενώ ο Κώστας Κουφός, 13 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα συμμετοχής, πέτυχε
4 πόντους με 2 στα 4 δίποντα και είχε παράλληλα 2 rebound και 2 τάπες. Πάμε να δούμε εμείς το παιχνίδι των Milwaukee Bucks, φυσικά του Γιάννη Αντετοκούμπο. Orlando Magic have lost 12 straight games on the road. Tonight, though, they visit the struggling Milwaukee Bucks. There's Caron Butler before the game, and this is Caron Butler during the game, just getting warm from outside, knocking down the three-pointer. Then it's Caron Butler again. How about another three-pointer? And, yeah, Caron Butler, 6 of 9 on threes at the half. By the way, if you hadn't had a chance to check out Sekou Smith's wonderful story about Caron on NBA.com, get over there right away. Butler, 18 points in the first half alone. The Magic, though, pushed back before the half. Aaron Aflalo gets the jumper to go. He had 11 points at the break. Second half now, Jameer Nelson looking for his big man, Nick Vucevic, and he finds him. He pours in the jump shot, 19 points, 9 rebounds on the game. Milwaukee's lead down to 4. Magic still working, and it's Aaron Aflalo this time. 21 points on the game. Orlando in front, 68-67. Milwaukee gets the steal. We go the other way, and look who's flying high in the sky. Giannis Antetokounmpo throwing that one down on the alley-oop. He had 8 points on the night. Milwaukee up by 4 later. Etwan Moore taking advantage and getting the lay-in. No travel, please, there. 17 points on the game. Milwaukee's lead at 4. John Henson gets the alley-oop, this time from Antetokounmpo. 9 points, 10 rebounds for Henson. Jameer Nelson to Vucevic. There he is again outside. Baseline jumper. Orlando fights back. Less than a minute to go. They're up by 1. Nate Walters, though. Watch this play from Nate. Working outside. Pulls up on a 3 and boom. Nails the clutch 3. 15 points on the game. Milwaukee up 99-97 again. Less than a minute to go. Magic down by 3. Now 100-97. And it's Aaron Aflalo. A good look at a 3 online, but short. Milwaukee gets the rebound, and they would seal the game at the free throw line. The Bucks get their 10th win of the year. Your final score, 104-100. Μάλιστα, αυτά έγιναν στην αναμέτρηση. Χθες το βράδυ, ο LeBron James, ο βασιλιάς του NBA, κατάφερε να πετύχει ρεκόρ πόντων σε ό,τι αφορά τη σεζόν που διανύουμε. 42 πόντους για τον James στη νίκη του Miami επί των Dallas. Στον Dallas επί των Mavericks με σκορ 117-106, 12 στα 15 δίποντα, 4-8 τρίποντα, ήταν η συγκομιδή του βασιλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα και γενικότερα μέχρι και τις 6 το απόγευμα μπορείτε να παρακολουθήσετε από τα κανάλια του ΟΤΕ και από το Eurosport, μόνο τα κανάλια του ΟΤΕ, το όσα συμβαίνουν στο Σότσι στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το Eurosport έχει ποδηλασία στις 3.30 ώρα το γύρο της Ανδαλουσίας και εκεί το απόγευμα ξεκινούν τα μπάσκετ με Eurocup. Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Bilbao στις 7 η ώρα, μετάδοση από το Nova Sport 3 για αυτή την αναμέτρηση. Μια ώρα πριν στις 6 η Χίμικ κοντράρεται με τη Στρασμπούργκ από το Eurosport 2, επίσης για το Eurocup, και Eurocup έχουμε και στις 9.30 ώρα, Σάσα Ριμπάμπερκ από το Eurosport 2. Το βράδυ, Champions League από τη δημόσια τηλεόραση είναι η αναμέτρηση της Arsenal με την Bayern Μονάχου και στις την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, ώρα Champions League, το παιχνίδι της Μίλαν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπορείτε να το δείτε από το Nova Sport 2. Αυτά λοιπόν είναι και τα τηλεοπτικά για σήμερα. Εμείς πάμε να δούμε το τελευταίο βίντεο για σήμερα, όπου ένα παιδί με σύνδρομο Down κατάφερε, μάλλον του έκαναν δώρο μια υπογραφή συμβολέου για 2 μέρες με τους 76ers του NBA. Δείτε το ρεπορτάζ και θα καταλάβετε για ποιο λόγο είναι σημαντικός ο αθλητισμός στη ζωή μας. Student from Bensalem, the rewards for his perseverance and spirit continue to grow. His name is Kevin Grow. The young man with Down syndrome who can shoot the lights out of the basket, he will now be able to say he was a professional basketball player. Action News reporter Sarah Bloomquist explains. Right there. It was another big moment for Kevin Grow when tonight he signed a contract and became the Philadelphia 76ers' newest player. We need all the help we can get. Okay. You in? Yeah.
good man. Signing the two-day contract caps an amazing week-long run in the national spotlight for the Bensalem High School senior. What do you say? 2 minutes and you take advantage of your 2 minutes of fame. Right. His life will be changed forever. The 18-year-old with Down syndrome was the high school team's manager for the last 4 years. Then his coach let him suit up for the final two games of the season. Crow scored 3 points in his debut game. The next day, he scored 14 points, sinking 4 three-pointers, including this one right at the buzzer. That's awesome. You know, there's, you know, nothing like that, really. And seeing Kevin out here is great. Tomorrow night, Kevin will be on center court with his new teammates when the Sixers take on the Cleveland Cavaliers at the Wells Fargo Center. Don't worry, his Bensalem teammates haven't been forgotten. They, too, will be recognized. His teammates have been great through the 4 years. They've always included him. He's always one of the guys. They mess with him, and, like, they really make him feel part of the team. The Sixers are making Kevin feel like part of their team, even taking tips on their own three-point shots. Another memorable night for an inspirational young man. This is a cool day, right, Kevin? Yes. A big day. Yes, a good day, yes. In Winfield Heights, Sarah Bloomquist, Channel 6 Action News. Αυτά ήταν λοιπόν και σήμερα τα σπορ στη ζούγκλα. Περισσότερα αθλητικά νέα μπορείτε να διαβάσετε στην κατηγορία σπορ και αύριο φυσικά η εκπομπή λίγο μετά τις 11. Εσείς δεν φεύγετε, μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σε λίγη ώρα εδώ η Λουκίλα Καρέρ. Μέχρι τότε, αύριο δηλαδή που θα συναντηθούμε ξανά, να είστε όλοι καλά.